Με τον τίτλο «Η κουλτούρα των ονείρων και υπό αυστηρά μέτρα προστασίας» διεξάγεται στην Αίγυπτο το 4ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ελγκούνα. Προβάλλονται δεκάδες ταινίες από όλο τον πλανήτη και κυρίως από τον αραβικό κόσμο. Το φεστιβάλ άνοιξε η ταινία «Ο άνδρας που πούλησε το δέρμα του» της Τινίσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια, η οποία είχε επιλεγεί και στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ της Βενετίας. Ήδη γνωστή από προηγούμενες δουλειές της, η σκηνοθέτης κατάφερε να πείσει τη Μόνικα Μπελούτσι να παίξει ένα δηλητηριώδη ρόλο. Το αγαπημένο μου κομμάτι όταν φτιάχνω μια ταινία είναι το casting, γιατί έχω το χαρακτήρα μου κατά νου και όταν συναντώ ένα ηθοποιό, προσπαθώ να βρω τον καλύτερο για το συγκεκριμένο ρόλο. Και όταν συνάντησα τον Γιάχια, δεν είναι διάσημος, ξέρετε, ήταν ο Σαμάλι, ήταν ο χαρακτήρας μου. Το ίδιο έγινε και με τη Μόνικα Μπελούτσι. Στην ταινία, ο Γιάχια Μαχαΐνι υποδύεται ένα Σύριο που βρίσκεται στο Λίβανο και θα κάνει τα πάντα για να περάσει στην Ευρώπη και να βρει την αραβωνιαστικιά του. Η ταινία αυτή νομίζω πως πετυχαίνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα με υποσυνείδητο τρόπο. Προβάλλει τον Σαμάλι, ο οποίος γίνεται πρόσφυγας εξαιτίας συγκυριακών λόγων. Η ταινία έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές και θα προβληθεί σε ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες.